Βρισκόμαστε εδώ πέρα στις Βερσαλίες, στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στην σκιά του μεγαλύτερου πολέμου που έχει γνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ήπειρος μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Καταρχάς θέλω να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου για όσα συνέβησαν χθες στην Μαριούπολη, τραγικές εικόνες που είδαμε με τον βομβαρδισμό ενός ναυτιλίου, και να κάνω ακόμα μια φορά μια έκκληση για κατάπαυση του πυρός όσο το δυνατόν πιο σύντομα, αλλά και για ανθρωπιστικούς διαδρόμους, έτσι ώστε όσοι θέλουν να εγκαταλείψουν τις εμπόλεμες ζώνες να μπορέσουν να το κάνουν με ασφάλεια. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις σημαντικές επιπτώσεις από αυτήν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, να επενεβιώσουμε προφανώς την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αποφασιστικότητά μας, να συνεχίσουμε και να εντείνουμε αν χρειαστεί το πλαίσιο των κυρώσεων, έτσι ώστε να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση στην Ρωσία να προσέλθει στο τραπέζι των επαναστάσεων. Θα συζητήσουμε όμως και τις επιπτώσεις των εξελίξεων, των γεωπολιτικών εξελίξεων στην αγορά ενέργειας. Θέλω να θυμίσω ότι προχθές έστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια επιστολή με την οποία ζητώ ευρωπαϊκή παρέμβαση ώστε να μπει πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου στην χοντρική αγορά. Απαιτείται μια ευρωπαϊκή αντίδραση έτσι ώστε να προστατεύσουμε καταναλωτές, επιχειρήσεις, αγρότες από αυξομοιώσεις στις τιμές του φυσικού αερίου και κατά συνέπεια ηλεκτρικής ενέργειας, που δεν υπαγορεύονται από κανόνες προσφοράς και ζήτησης, αλλά είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά και μόνο κερδοσκοπίας στην αγορά του φυσικού αερίου. Θα συζητήσουμε βεβαίως και τα ζητήματα που αφορούν τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Η Ελλάδα είναι χώρα η οποία έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή αυτής της συζήτησης. Πιστεύουμε στην ανάγκη η Ευρώπη να ευθυγραμμίσει τη γεωπολιτική της ισχύ με τις οικονομικές της δυνατότητες. Και θα έλεγα ότι οι εξελίξεις στην Ουκρανία στις τελευταίες 14 μέρες αποτέλεσαν ουσιαστικά τη βίαιη ενηλικίωση της Ηπείρου μας, και υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα και διαμορφώνονται, νομίζω, η συνένεση για να μπορέσουμε να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο ουσιαστικά, πολύ πιο αποτελεσματικά σε αυτό το πεδίο. Και βέβαια να εξαιρέσουμε ένα μέρος ή ενδεχομένως και όλες τις αμυντικές δαπάνες από τους υπολογισμούς του ελλείμματος, έτσι ώστε χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες ιστορικά ξοδεύουν περισσότερα σε αμυντικές δαπάνες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να μην τιμωρούνται για αυτή τη στρατηγική επιλογή.